Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε με την είδηση της ημέρας. Καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή της Hard Rock για το Καζίνο Ελληνικού, και έτσι η Μόχεγκαν, όπου ο πρόεδρος και διεθνής σύμβουλος κ. Κοντομέργος, τον οποίο βλέπετε στη φωτογραφία, είναι πλέον η μοναδική υποψηφιότητα μαζί με τη ΓΕΚ Τέρνα του Ομίλου Περιστέρη να κατασκευάσει τη μεγάλη επένδυση στο Καζίνο του Ελληνικού. Μην θυμίζω για έναν ουρανοξύστη 240 μέτρων με εκατοντάδες τραπέζια, παιχνιδομηχανήματα και μια επένδυση πάνω από 1 δις ευρώ, αλλά βέβαια το σημαντικότερο, πολλές θέσεις εργασίας. Να περάσουμε στη δεύτερη είδηση της ημέρας. Πάμε στις άλλες βιομηχανίες. Υπάρχει αλλαγή πλέον της στρατηγικής. Βλέπετε και τον πρόεδρο και διευθύντα σύμβουλο της μεγαλύτερης αλευρομηχανίας στην Ελλάδα, τον κύριο Νίκο Λούλη. Πλέον τι κάνουν οι αλευρομηχανίες? Στρέφονται στην οικιακή χρήση. Βλέπουν πλέον ότι δεν πουλούν τα βιομηχανικά προϊόντα και επειδή ο κόσμος πλέον και λιγότερο θα βγαίνει έξω λόγω κορονοϊού, δημιουργούν άλευρα και σιμιγδάλια προϊόντα μέσα για την οικογένεια και ήδη υπάρχει μια εκπληκτική άνοδο 139% στην παραγωγή σιμιγδάλου και αλεύρου και γλυκισμάτων καθ' όλη την περίοδο του κορονοϊού από τις νοικοκυρές. Τρίτη είδηση της ημέρας, πάμε στη Λάρκο. Η διοίκηση αποφάσισε τελικά οριζόντια μείωση μισθών 25% για τους 1.200 εργαζόμενους. Θυμίζω ότι έχει και 13.000 εξωτερικούς συνεργάτες. Τεράστια θέματα της Λάρκο, μεγάλα τα χρέη που έχει προς τη ΔΕΗ. Και βέβαια η εταιρεία, αν δεν βρεθεί ένα ικανό management, θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα παρά το γεγονός ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός νικελίου στον πλανήτη. Τέταρτη και τελευταία είδηση για σήμερα, σούπερ μάρκετ. Ενώ είχαμε παρακολουθήσει στη διάρκεια της καραντίνας στην Ελλάδα μία εκρηκτική άνοδο των πωλήσεων, τελικά μετά το Πάσχα έχουμε κάμψη πωλήσεων 30% κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα. Και αξίζει να σας πω ότι τριών ειδών προϊόντα συνεχίζουν να καταναλώνουν οι Έλληνες, οι οποίοι παραμένουν όσοι παραμένουν στο σπίτι και δεν βγαίνουν πολύ έξω. Καταναλώνουν γόμες ξύστρες πρώτη κατηγορία, κατεψυγμένες πίτσες και τρίτο σαμπάνιες. Αυτές κυρίες και κύριοι είναι σημαντικότερες επιχειρηματικές ειδήσεις. Αύριο το βράδυ. Καλή σας νύχτα.